Alors, merci d'abord aux camarades du θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους συντρόφους από το ΠΑΜΕ που μας επέτρεψαν να ζήσουμε αυτές τις στιγμές. Είναι πάρα πολύ ακριβείς για διοικητικούς σκοπούς και γι' αυτό ακριβώς επειδή δεν είναι πολύ μεγάλη η διάρκεια τους, θα πρέπει να τις απολαύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο και να εκμεταλλευτούμε την κάθε στιγμή. Alors les échanges d'expériences, οι ανταλλαγές εμπειριών είναι ένδειξη υποστήριξης essentiel dans la construction d'une unité des travailleurs. Και αλληλεγγύης και φυσικά της ενότητας των εργατών. Dans un mois, lors de son congrès. Σε έναν μήνα από τώρα θα κάνουμε τον απολογισμό μας και θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε αλλάξει και έχουμε κινήσει, αν θέλετε, κάποια νήματα. Και γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε μαζί σας για να σας δείξουμε την υποστήριξή μας έμπρακτα στην μάχη που δίνεται κάθε μέρα για τα ταξικά συμφέροντα. Θα πρέπει να πω ότι και το ΠΑΜΕ αποτελεί λαμπρό παράδειγμα καθώς καταφέρνετε να συγκεντρώσετε τόσο κόσμο στις κινητοποιήσεις σας και αυτό αποτελεί έμπνευση για εμάς. Il faut savoir que nous avons débuté le mandat il y a trois ans dans un contexte de forte inflation, mais généralisé. Avec une stagnation des salaires. Λάβαμε την θητεία μας πριν από τρία χρόνια σε μια περίοδο αποτελμάτωσης των μισθών και θα έπρεπε, αν θέλετε, επειδή ακριβώς υπήρχε πάρα πολύ θυμός, να τον εκμεταλλευτούμε και να τον οργανώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει να πούμε ότι στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης, επειδή ακριβώς περισσότεροι δουλεύουν σε μικρές δομές, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι απομονωμένοι. Χρειάστηκε λοιπόν να οργανωθούμε διαφορετικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να οργανώσουμε δράσεις που να έχουν πραγματικά αντίκτυπο. Alors nous avons démarré notre mandat. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη θητεία μας με αυτό που ονομάζουμε συναντήσεις στοχευμένες με εκατοντάδες μαχητικούς συνδικαλιστές σε σημεία όπως παραδείγματος χάρη το Carrefour, που είναι, αν θέλετε, όχι μόνο στη Γαλλία πολύ γνωστό, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε καταστήματα όπως η Samaritaine, που ουσιαστικά ανήκει σε δισεκατομμυριούχους στη Γαλλία. Εκείνο που κάνουμε είναι να μαζεύουμε οργισμένους εργάτες, οργισμένους εργαζομένους. Μπαίνουμε στο εσωτερικό μέσα στο κατάστημα χωρίς παρονίδηση με ένα γυλαίκο και μια σφυρίχτα, βγάζουμε όλο το υλικό μας, αρχίζουμε να σφυρίζουμε και μένουμε, αν θέλουμε, μέσα και κάνουμε κατάληψη. Το κάναμε μία φορά και θα πρέπει να πω ότι οι σύντροφοι το εκτίμησαν πάρα πολύ, γιατί αισθάνθηκαν ότι υπήρχε αλληλεγγύη και συμμετείχαν και εκείνοι, γιατί από μόνο δεν μπορούσαν να το κάνουν ποτέ. Στο Carrefour επενδύσαμε επίσης, μπήκαμε μέσα incognito και μείναμε 36 ώρες μέσα. Στην κατάληψη κοιμηθήκαμε μέσα στο κατάστημα. Ήμασταν 400 μέσα στο κατάστημα που δεν θέλησαν να βγουν και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να χάσει η επιχείρηση αρκετά χρήματα. Το κάναμε και στο Samaritaine, αλλά ο Bernard Gadeau είναι πάρα πολύ δυνατό και έχει και σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες. Έμαθε ότι κάτι ετοιμάζαμε, αλλά δεν κατόρθωσαν εν τέλει να μας παρακολουθήσουν. Την ημέρα που είχαμε σκοπό να κάνουμε τη δράση, δώσαμε ραντεβού αλλού και τελικά κατορθώσαμε να τους αποσυντονίσουμε και δώσανε πληροφορία ότι πηγαίναμε σε ένα Carrefour. Δεν περιμένανε λοιπόν να μπούμε στη Samaritaine. Η Samaritaine είναι ένα πράγμα σαν
σαν το. Τι να σα πω τώρα, σαν το. Πε ένα κατάστημα, πολυτελέ, πολυκατάστημα εδώ, δεν το θυμάμαι. Καταφέραμε λοιπόν να μπούμε μέσα, να φορέσουμε τα γυλαίκα μα, να σφυρίξουμε, κάναμε κατάληψη στο κατάστημα και χάσανε 1 εκατομμύριο ευρώ εκείνη την ημέρα. Σα λέμε λοιπόν τι κάνουμε εμεί και πώ καταφέρνουμε να οργανώσουμε του εργάτε, του εργαζόμενου που βρίσκονται, αν θέλετε, απομονωμένοι για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε και γρήγορα και με μεγάλο αντίκτυπο. Πολύ αποτελεσματικά. Ce mandat a été marqué aussi par d'autres actions qui ont fait bouger κατά τη διάρκεια της θητείας μας, μας καταφέραμε να κάνουμε και άλλες δράσεις που είχαν σημασία, παραδείγματος χάρη, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων που αποτέλεσαν μεγάλο πλήγμα για τους εργάτες στην Γαλλία. Προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε τους μισθωτούς sur l'impact que les Jeux Olympiques για να κατανοήσουν πώς θα επηρέαζαν τους μισθούς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κυρίως τους μισθούς των εργατών στον τομέα μας. Κάναμε λοιπόν πολλές μαζικές δράσεις μπροστά σε συμβολικά σημεία της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, παραδείγματος χάρη μπροστά στην Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή, τα γραφεία της, αλλά και στο Παρίσι. Κάναμε λαμπαδιδρομίες, 700 πήραμε μέλος. Ήταν εντυπωσιακό γιατί καταφέραμε να κλείσουμε την κυκλοφορία και ο τύπος και καταφέραμε να κάνουμε φασαρία. Επίσης, οργανώσαμε, αν θέλετε, και οργανωθήκαμε και στο Ολυμπιακό χωριό, μπήκαμε μπροστά. Οργανώσαμε, αν θέλετε, τους δικούς μας συνδικαλιστικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ήρθε και τηλεόραση και σαν αποτέλεσμα η Διυπουργική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων αναγκάστηκε να μας δώσει, να μας ακούσει. Είμαστε η μόνη συνδικαλιστική επιτροπή που έγινε δεκτή από την Διυπουργική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων. Και ουσιαστικά μιλήσαμε για τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι επειδή αναγκαζόταν να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, 24 το 24ωρο σε εργοτάξια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τελευταίο στοιχείο και για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι η αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργάτες, στους εργαζόμενους όλου του κόσμου και η διεθνική ενότητα. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι και σε αυτό το τομέα οργανώσαμε πολλές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης. Δεν θα αναφέρω όλες, αλλά ενδεικτικά θα αναφέρω την περίπτωση Sodexo, μια μεγάλη πολυεθνική. Το συνδικάτο του Λουξεμβούργου είχε οργανώσει μια κινητοποίηση στο Λουξεμβούργο, στην χώρα του δηλαδή, γιατί κατά της Sodexo, γιατί δεν σεβόταν τα δικαιώματα τους. Μας κάλεσαν και μας ζήτησαν τη βοήθειά μας. Ήρθαν λοιπόν περίπου 50. Εμείς τους δεχτήκαμε μπροστά στο κέντρο μας. Ζητήσαμε λοιπόν από την διοίκηση της Sodexo να ακούσει τα αιτήματα των εργαζομένων της Sodexo από το Λουξεμβούργο και θα πρέπει να ξέρετε ότι στη Sodexo είναι η μόνη εταιρεία στο Λουξεμβούργο όπου οι εργάτες, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν για τα τρόφιμα τα οποία παράγουν οι ίδιοι. Δηλαδή πουθενά η Sodexo δεν το κάνει αυτό. Παντού τα γεύματα είναι δωρεάν για τους εργαζόμενους εκτός από το Λουξεμβούργο. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Sodexo ήθελε μια ωραία εικόνα εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν τέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα άλλαξαν από τη μια μέρα στην άλλη. Qu'on aura le mois prochain, où nous allons faire une délibération.
qui va venir. Τον επόμενο μήνα θα οργανώσουμε το δικό μας δικό μας σύσκεψη και ελπίζουμε ότι θα εκδώσουμε ένα ψήφισμα με το οποίο θα συσφίξουμε τις σχέσεις και τη συνεργασία με όλα τα αδελφικά συνδικάτα ολόκληρου του κόσμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λυγίσουμε τους εργοδότες. Και όλα αυτά φυσικά δεν θα μας εμποδίσουν να υποδεικνύουμε και να διαδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας κατά των καταπιεσμένων λαών της Κούβας και της Παλαιστίνης. De solidarité. Στην Κούβα αποστέλνουμε σχεδόν κάθε χρόνο ένα κοντέινερ με βοήθεια. Εμείς θα προσκαλέσουμε, αν θέλετε, φιλικούς φιλικά συνδικάτα από όλο τον κόσμο για να επαναλάβουν και να ισχυροποιήσουν τη συνεργασία αυτή. Ζήτω η Παλαιστίνη, ζήτω η ΨΟΥ.